Μια ακόμα κυβερνητική αναλλαγή, μια ακόμα αλλαγή σκυτάλης στον ίδιο δρόμο. Μιας πολιτικής που χρόνια τώρα πασχίζει, εκτός των άλλων, να συνδέσει σφιχτά την εκπαίδευση με την αγορά, με την καπιταλιστική ζούγκλα δηλαδή. Να ποιος είναι και ο βασικός λόγος που υψώνονται διαρκώς ταξικοί φραγμοί, μετατρέποντας το κοινωνικό αγαθό της παιδείας σε πανάκριβο εμπόρευμα και με ένα περιεχόμενο όλο και πιο στεγνό, υποβαθμισμένο για τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν έρχεται και στην παιδεία να πατήσει γερά για να χτίσει πάνω στο αντιλαϊκό πλαίσιο που ετοίμασε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Με μια επιχειρηματολογία κατευθείαν από τα κοιτάπια υπεριαλιστικών οργανισμών όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο ΟΣΑ, από τη μια δαιμονοποιεί το πανεπιστημιακό άσυλο και από την άλλη προβάλλει θετικά συνεχώς έννοιες κλειδιά όπως αυτονομία σχολείου, αξιολόγηση, επιχειρηματικότητα, ίσες ευκαιρίες, ζητήματα δηλαδή για τα οποία εδώ που τα λέμε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ πολύ μόχθησε και αρκετά προχώρησε ως κυβέρνηση. Τώρα η Νέα Δημοκρατία επιχειρεί όλα αυτά να τα επιβάλλει γρήγορα-γρήγορα, ως αυτονόητα μάλιστα. Ας τα δούμε λοιπόν όλα αυτά τα αυτονόητα από τη σκοπιά όμως των λαϊκών οικογενειών. Ας μιλήσουμε δηλαδή για τις αυτονόητες λαϊκές ανάγκες στην εκπαίδευση. Λόγια πολλά, πολλά για ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά τσιμουδιά για το δικαίωμα του λαού στην παιδεία και για την ευθύνη του κράτους στην ισότιμη παροχή της σε όλους. Καμιά απολύτως συγκεκριμένη δέσμευση για την κρατική χρηματοδότηση, για τη δημιουργία υποδομών, για την ειδική αγωγή, για τα νηπιαγωγεία, αν εξαιρεθούν για τις προσλήψεις οι 4.500 που έχουν ήδη ανακοινωθεί και που αποτελούν σταγόνα στον ωκεανό μπροστά στις 30 τόσες χιλιάδες αναπληρωτές που προσλαμβάνονται κάθε χρόνο. Τελικά, πίσω από τη βιτρίνα των ίσων ευκαιριών δεν μπορεί να κρυφτεί η σκληρή πραγματικότητα για τη μεγάλη πλειοψηφία των παιδιών των λαϊκών οικογενειών που δεν παίρνουν ολοκληρωμένη μόρφωση. Και από πάνω, όταν έρθουν οι δυσκολίες και η αποτυχία που γεννούν οι ταξικές ανισότητες, οι ευθύνες όλες να ρίχνονται στους ίδιους τους μαθητές και τις οικογένειές τους, που ενώ τους δόθηκε, βλέπετε, η ευκαιρία, αυτοί δεν πρόσεξαν και δεν την άρπαξαν. Να και η καραμέλα της αξιολόγησης. Και ποιοι τη διαφημίζουν, παρακαλώ, ως το φάρμακο για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης, αυτοί από το ΣΥΡΙΖΑ ως τη Νέα Δημοκρατία που την έχουν καταδικάσει χρόνια τώρα την εκπαίδευση στη μιζέρια της υποχρηματοδότησης. Μόνο που η αξιολόγηση που προώθησε και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι το φάρμακο, αλλά είναι το φαρμάκι για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των λαϊκών οικογενειών, όντας ένα εργαλείο για την εφαρμογή της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής που προορίζεται να φορτώνει την ευθύνη αυτής της πολιτικής στους εκπαιδευτικούς και τα βάρη στους γονείς. Όσο για τη λεγόμενη αυτονομία του σχολείου που η Νέα Δημοκρατία διαφημίζει, όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ βέβαια, όλα τα προηγούμενα χρόνια και εξακολουθεί και τώρα να υποστηρίζει, με τα νέα δήθεν προγράμματα σπουδών που δίνουν πολύ μεγαλύτερη ελευθερία, λέει, στον εκπαιδευτικό να εμπλουτίζει και να προσαρμόζει τη διδασκαλία στις ανάγκες των μαθητών. Μα καλά! Σήμερα τι γίνεται δηλαδή? Υπάρχει μήπως εκπαιδευτικός που να μην παίρνει υπόψη του στο μάθημα τα επιμέρους, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της σχολικής τάξης που διδάσκει? Το θέμα σας δεν είναι αυτό. Γιατί όταν μιλάτε για την απελευθέρωση του σχολείου από τον ασφικτικό εναγκαλισμό του Υπουργείου, από τη μια θέλετε το κάθε σχολείο να τα βγάζει πέρα μόνο του, αναζητώντας πόρους σε γονείς και χορηγούς
που ολοένα και το περικυκλώνουν, μιας και η κρατική χρηματοδότηση, βλέπετε, λιγοστεύει, και από την άλλη με την αυτονομία επιδιώκεται το περιεχόμενο του κάθε σχολείου να διαφοροποιείται, τεινάζοντας στον αέρα το δικαίωμα όλων των παιδιών να παίρνουν την ίδια μόρφωση για να μαθαίνουν άλλα εδώ και άλλα εκεί, ανάλογα πάντα με τις οικονομικές δυνατότητες κάθε σχολείου και κάθε περιοχής. Πανταχού παρόν όμως το μάθημα της επιχειρηματικότητας, όχι γιατί όλοι φυσικά θα γίνουν επιχειρηματίες, αλλά για να προετοιμαστούν ως μελλοντικοί εργαζόμενοι να σκέφτονται πρώτα απ' όλα τους ίδιους τους εργοδότες τους. Κι όμως, εδώ, το αυτονόητο, μια που για τα αυτονόητα μιλάμε για το λαό, είναι ένα σύγχρονο, αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν σχολείο, ενιαίο, 12χρονο για όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα από το επάγγελμα που θα διαλέξουν μετά, ένα σχολείο που το κράτος θα έχει την αποκλειστική ευθύνη στη λειτουργία του, ώστε όλα τα παιδιά να μορφώνονται και να διαπαιδαγωγούνται ολόπλευρα. Ένα σχολείο που κανένα παιδί δεν θα χρειάζεται να το σταματά πριν τα 18 του χρόνια για να πάει να δουλέψει. Κλείνω, κυρία Πρόεδρε, και μια μικρή ανοχή με το πανεπιστημιακό άσυλο, αυτό το φετίχ της προπαγάνδας της Νέας Δημοκρατίας και του δόγματος νόμος και τάξη, ενός συστήματος που γίνεται όλο και πιο αντιδραστικό. Συμβολή, για να μην τα ξεχνάμε, στην επιχειρούμενη κατάργηση του ασύλου έχει και ο ΣΥΡΙΖΑ, με το γνωστό πόρισμα Παρασκευόπουλου, που έριξε αρκετό νερό στο μήλο της αντιδραστικής προπαγάνδας, ανακατεύοντας φοιτητικούς εργατικούς αγώνες με διάφορα περιστατικά εγκληματικότητας, ενώ ανοιχτά πια και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ απαιτούν την κατάργηση του ασύλου. Το ερώτημα όμως παραμένει. Ποιος εμποδίζει την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και της διακίνησης ναρκωτικών στο κέντρο της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και σε άλλες συνοικίες και περιοχές όπου ούτε πανεπιστήμια υπάρχουν, ούτε άσυλο? Άλλος λοιπόν είναι ο καημός σας για το ακαδημαϊκό άσυλο. Σε ένα πανεπιστήμιο ανώνυμη εταιρεία, όπου η επιχειρηματική του λειτουργία γενικεύεται, δεν χωράει ούτε το άσυλο, ούτε τα δικαιώματα των φοιτητών και των εργαζομένων. Σε ένα πανεπιστήμιο επιχείρηση χωράνε μόνο τα πανάκριβα εμπορεύματα της εκπαιδευτικής αγοράς, όπως τα μεταπτυχιακά, οι καταρτήσεις, τα ξενόγλωσσα προπτυχιακά. Σε ένα τέτοιο πανεπιστήμιο χωράνε να μπαινοβγαίνουν μόνο οι μεγάλες επιχειρήσεις, για να οργανώνουν και για να επιβλέπουν τη μεγαλύτερη πρόσδεση των σχολών με τους στόχους της κερδοφορίας τους. Σε ένα τέτοιο πανεπιστήμιο, κλείνω κυρία Πρόεδρε, χωράνε να μπαινοβγαίνουν μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, για να προπαγανδίζουν τις σάπιες τους αξίες και τους υπεριαλιστικούς τους πολέμους. Πώς να ανεχτούν όλοι αυτοί το άσυλο και τα λαϊκά δικαιώματα? Όλοι αυτοί οι μεγάλες επιχειρήσεις και αστικά κόμματα στέλνουν χιλιάδες νέους να ζήσουν το μύθο τους, δουλεύοντας σεζόν χωρίς ωράρια και ρεπό για να βγάλουν το χειμώνα της ανεργίας. Όλοι αυτοί, όταν οι νέοι ζητάνε μόνιμη και σταθερή δουλειά, τους απαντάνε με τις λεγόμενες ίσες ευκαιρίες. Για όλα αυτά όμως θα παλέψει το εργατικό λαϊκό κίνημα, και το ΚΚΕ θα είναι εκεί δίπλα του να το ενισχύει. Ευχαριστώ.